Στι αρχέ του 2017 θα αρχίσει η μεταφορά προσφύγων στην Κρήτη, όπω συμφωνήθηκε σε συνάντηση που είχαν στην Αθήνα ο αναπληρωτή Υπουργό Μεταναστευτική Πολιτική Γιάννη Μουζάλα με εκπροσώπου τη τοπική αυτοδιοίκηση του νησιού. Στην Κρήτη θα μεταφερθούν μέχρι 2.000 πρόσφυγε, είπε ο Γιάννη Μουζάλα, σημειώνοντα ότι ο αριθμό αυτό δεν θα αυξηθεί. Οι πρόσφυγε θα εγκατασταθούν σε κενά διαμερίσματα και μικρά ξενοδοχεία, σε συνεργασία με την ΥΠΑΤΗ Αρμοστία του ΟΗΕ για του πρόσφυγε, μη κυβερνητικέ οργανώσει και τι αναπτυξιακέ εταιρείε των Δήμων. Η κατανομή των προσφύγων θα γίνει αναλογικά σε όλου του νομού του νησιού. Σύμφωνα με πληροφορίε που επικαλείται το INGR κατά τη διάρκεια τη σύσκεψη, συμφωνήθηκε ότι τουλάχιστον σε ποσοστό 80 με 85% οι πρόσφυγε που θα φιλοξενηθούν στην Κρήτη θα είναι οικογένειε, οπότε με βάση τι εκτιμήσει θα αναζητηθεί κατάλημα για περίπου 550 οικογένειε. Οι δύο πλευρέ θα συναντηθούν ξανά στα τέλη του Νοέμβρη στην Κρήτη, οπότε ο Υπουργό Μεταναστευτική Πολιτική θα παρουσιάσει έναν οδικό χάρτη για την εγκατάσταση των προσφύγων στο νησί, ενώ η εκπρόσωπη τη τοπική αυτοδιοίκηση θα καταθέσουν μια πρώτη εικόνα των διαθέσιμων διαμερισμάτων και ξενοδοχείων. Σκοπό μα είναι να δημιουργηθεί ένα πρότυπο πρόγραμμα εγκατάσταση προσφύγων στην Κρήτη με τι καλύτερε συνθήκε για τον τοπικό πληθυσμό και για του πρόσφυγε, υπογράμισε σε δηλώσει του στου δημοσιογράφου ο κ. Μουζάλα. Στη συνάντηση που έγινε, μετείχαν ο Περιφερειάρχη Κρήτη Σταύρο Αρναουτάκη, ο πρόεδρο τη Πέδη Κρήτη και δήμαρχο Ηρακλείου Βασίλη Λαμπρινό, καθώ και οι δήμαρχοι του νησιού. Ο κ. Λαμπρινό από την πλευρά του επεσήμανε ότι η μεταφορά προσφύγων ελπίζω να γίνει με καθόλου οι μικρέ συνέπειε για η κοινωνία και την οικονομία του τόπου, από την πλευρά των περιφερειάρχης εκτίμησε ότι δεν δημιουργείται πρόβλημα στο νησί αν ο αριθμό των προσφύγων είναι μέχρι 2.000 άτομα.